Η κυρία Παπαθανάση, εισηγήτρια από πλευράς ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για 4 λεπτά. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν τελείως τυχαίο ότι αλλάξανε τη σειρά. Παρ' όλα αυτά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούμε τους εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν να φαντάζονται ότι η κατάσταση της κοινοβουλευτικής αστουθίας ξεκινάει ξαφνικά στις 5 Οκτωβρίου του 2009. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτός ο ζήλος, ο πραγματικός ζήλος κοινοβουλευτικού ελέγχου που είναι και θεμητός, γιατί δεν υπήρχε κάποιους μήνες νωρίτερα. Οι κύριοι που κάθονται στα δεξιά μας, στα αριστερά μας, ήταν και υπουργοί, ήταν υφυπουργοί, είχαν άμεση συνέπεια για το τι συμβαίνει στην ελληνική πολιτεία. Υπήρχε συγκεκριμένος υπουργός υγείας που θα μπορούσε με μικρή ή με μεγαλύτερη προσπάθεια να ρυθμίσει όλη αυτή την κατάσταση. Είναι κρίμα σήμερα σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον ελληνικό λαό, σε αυτές τις θυσίες που υπόκειται ο ελληνικός λαός, να μην μπορούμε εμείς ως πολιτικό προσωπικό, ως πολιτικό δυναμικό, να αναλογιστούμε ποιες ευθύνες και μέχρι πού μας αναλογούν. Συγκεκριμένα, εδώ έχουμε να ρυθμίσουμε δύο θέματα, και τα δύο θέματα που ρυθμίζουμε σήμερα, και το θέμα της ασπής πρόνοια και το θέμα των χρόνων των νοσοκομείων, έρχονται από ευθύνες και παραλήψεις της ίδιας της πολιτείας. Και αυτές οι ευθύνες και οι παραλήψεις έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικώς πλανάται στον αέρα. Υπήρχαν και υπάρχουν συγκεκριμένοι πρώην υπουργοί που ρύθμισαν αυτά τα πράγματα. Είπε και ο κύριος Σαχινίδης νωρίτερα ότι σε σχέση με τη διαδικασία της ΑΣΠΗΣ υπήρχε μια χαοτική κατάσταση. Υπήρχε ένας νόμος, υπήρχε ένας επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής που είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μετά από απόφαση Υπουργού Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να εκτελέσει τα καθήκοντά του και μέχρι σήμερα δεν έχει πει τι συμβαίνει ακριβώς, ποια είναι η αποτίμηση της ζημιάς. Γι' αυτό δεν ευθύνεται κανείς, γι' αυτό δεν θα πει κανείς ποτέ τίποτα. Η ίδια διαδικασία έχει να κάνει με το θέμα των νοσοκομείων. Δεν κατάλαβε ποτέ κανείς την προηγούμενη κυβέρνηση το 2007, το 2008, που οδηγείται η κατάσταση. Νομίζω ότι η υποκρισία περισσεύει, οι ώρες είναι διαφορετικές, δεν είναι κανείς χαρούμενος να έρχεται να ρυθμίζει τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει όμως να αναλαμβάνουμε και την πολιτική ευθύνη. Και η πολιτική ευθύνη είναι ότι ούτε τον κόσμο της ασπής πρόνοιας μπορούμε να αφήσουμε ακάλυπτο, ούτε όμως μπορούμε να έχουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ομοιρία, οδηγώντας τον κόσμο σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευχαριστώ πολύ.